λέγομαι Τέλεια. Σήμερα δεν θα έχουμε vlog, θα έχουμε διαφορετικό βίντεο. Αποφάσισα να κάνω και κάτι διαφορετικό. Δεν το έχω ξανακάνει στο κανάλι μου, αλλά το έχω δει που το έχουν κάνει άλλοι από το εξωτερικό. Και είπα να δοκιμάσω να το κάνω. Είναι ένα challenge, να το πω. Θα αντιδρώ σε φωτογραφίες από τα χειρότερα νύχια που υπάρχουν. Είπα στη μαμά μου να μου διαλέξει κάποια. Τα έχω εδώ, δεν τα έχω δει. Και τώρα θα τα δούμε μαζί. Θα τα σχολιάσω, θα δω πώς είναι. Και γενικά θα σας πω την άποψή μου. Πρέπει να είναι πάρα πολύ περίεργα. Πάμε να αρχίσουμε. Εσείς θα το βλέπετε εδώ. Το πρώτο το βλέπω ήδη. Είναι κοντά, εντάξει. Αυτό είναι καλό. Έχει στο τέτοιο της ένα κόκκινο πράγμα σαν στέμα. Είναι πιο κοντό αυτό και είναι κάπως ζιγζάκ σαν κύματα. Να σου πω, και θέλω μετά να μας πεις αν θα ήθελες εσύ το είτε νύχια. Εντάξει. Και τα μοιάζουνε. Ναι, ίδια είναι. Είναι μικρά εδώ και μετά ανοίγουν. Είναι σαν... Φαντένα, ναι. Σαν φαντένα. Δεν ξέρω. Το μικρό είναι πολύ μικρό. Χαφτιάρι είναι. Είναι και έχουν και ένα έτσι ροζουλί με άσπρο. Σαν τον ήχη. Αλλά άλλαξαν ρόλους. Δηλαδή αυτό έγινε ροζ. Το πήγαν ανάποδα. Δεν ξέρω τι ακριβώς έκανα και πώς το έκανα αυτό. Αισθητικά σ' αρέσουν, ναι. Τι είπες? Εμφανισιακά, αισθητικά σ' αρέσουν, ναι. Χάλα, ναι. Πολύ χάλα, δεν φαντάσκημα. Ούτε το μάι του άρεσαν, δεν φαντάσκημα. Ναι. Χοντρικομένα, άσχημα. Καλά, όλα πρέπει να είναι άσχημα. Αλλά είναι σαν κουτάλια, να το πάρεις έτσι. Τα φάς. Σπάτουλα. Πάστα. Λοιπόν, εδώ δεν ξέρω τι να πω. Βλέπετε και μόνοι σας. Είναι περίεργα, μικρά. Θα πρέπει να είναι δύσκολο να γράφεις, γιατί θα σου βγαίνει ένα νύχι ένα τόσο. Εντάξει, πάμε στο επόμενο. Όχι, τι είναι αυτό. Αυτό είναι παιχνίδι. Είναι η κυρία, κάνει έτσι και έχει κούκλες στα δάχτυλά της. Πήρα τον αυτό, έβγαλε selfie και το έβαλε στο δάχτυλο. Ναι, αλλά βλέπεις ότι έχει και μαλλί. Έχει και μαλλί, ναι. Και τρίχες εκεί βαλμένες. Έχει και τούφες δύο. Εντάξει. Καλό. Είναι ωραίο να ξένεσαι. Να βάφεσαι. Ναι, φαντάσου και να τρως και να σου πετύχει τρίχες από αυτές. Μη μιλούσες καλύτερα. Δεν ξέρω τι να πω, δηλαδή είναι βλακία. Αηδία να τρως και να τρως τρίχες. Πώς να πιάσεις το φαΐ. Θα το πιάσεις και θα το γνωρίζεις. Εξηγώ πολύ ωραία, το ξέρω. Και πώς να κοιμάσαι με αυτά. Αντί κοιμάσαι και. Αυτό σε χάλασε το πώς κοιμάσαι. Όλα τα άλλα. Και σε βλέπει στον ήχη, βλέπει τον αυτό στον ήχη, δηλαδή. Όχι. Πάμε στο επόμενο. Αυτό είναι, έχει ένα πολύ ωραίο χρώμα. Ένα έτσι ασημί. Έχει και ωραία σχεδιάκια εδώ. Κοιτάξτε, είναι έτσι ωραία. Είναι πολύ συμμετρικά, μπορώ να πω. Ναι. Δεν ξέρω από τι ήταν νύχια, αλλά ελπίζω να είναι από νυχητικό. Τι είναι αυτό το νυχητικό. Η πετσετούλα της μ' αρέσει. Είναι πολύ καθαρή. Είναι σαν τα πρώτα αυτά. Είναι κάτι περίεργο. Ακόμα και χειρότερα. Ναι, χειρότερα. Το πρώτο σε σύγκριση με αυτά, εντάξει ήταν. Το μικρό νύχι πάει κάπως έτσι. Πολύ χοντρακομμένα, πολύ άσχημα, πολύ χάλια είναι. Δεν ξέρω πώς να κυκλοφορείς έτσι. Και
Και είναι ωραίες σπάτουλες. Είναι, αν δεν έχεις κουτάλι, μπορείς να το πάρεις στο νύχι, να το βάλεις έτσι και να φας. Και φαντάζομαι τι μπαίνει κάτω από το νύχι. Ωχ. Αυτό είναι πρόβλημα. Είναι ωραία τα σχέδια. Εδώ έχει μια καρδούλα. Εδώ έχει λουλουδάκια. Είναι πολύ ωραία τα χρώματα. Είναι έτσι θάλασσι με σκουπίδια. Ξέρει από νύχια φαίνεται. Είναι πολύ ωραία. Πάμε στο επόμενο. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι κερί. Και τι είναι αυτό? Γιατί το κάνω zoom? Πώς βγαίνει το zoom? Είναι αηδία. Έχει... Από τι είναι αυτό καταρχάς? Νύχι δεν φαίνεται να είναι. Είναι κάτι σαν... μπαμπού. Βρώμικο. Με... σάλια κροκόδιλο. Τα σάλια κροκόδιλο πώς ήρθαν? Σε αρέσουν, ναι. Oh, ναι, είναι πολύ ωραία. Έχουν έτσι και ένα... και γυρνάνε έτσι. Κάνε σβούρες. Είναι πολύ ωραία, πολύ δημιουργικά. Και το δάχτυλό της πρέπει να είναι... πώς να το πω? Δηλαδή, τι δάχτυλο είναι αυτό? Είναι σαν σκελετός. Είναι σαν ένα άρρωστο, έχει πριστεί εκεί, κάτι χάλια είναι, πολύ χάλια. Πρέπει να είναι το νύχι της. Το νύχι της πρέπει να έχει αρρωστήσει, κάτι γίνεται εκεί, κάποια μόλυνση είναι, κάποιο... Δεν πρέπει να έχει αρρωστήσει, πρέπει να το έχει αφήσει το νύχι της να μεγαλώσει. Αλλά έχει πάρει σχήμα καλαμιού. Μήπως είναι κάποια αρρώστια? Δεν ξέρω αν είναι αρρώστια, αλλά εντάξει. Είναι σαν... πώς λέγεται το ζώο? Ποιο ζώο? Το ζώο. Κατσαρίδα. Αυτό είναι σαν κατσαρίδα. Πολύ. Το κάνω και ζουμ. Δεν θέλω. Να, βλέπετε, εδώ τελειώνει το ένα νύχι. Είναι... μ' αρέσει. Σ' αρέσει? Είναι πολύ δημιουργικό. Mm-hmm. Το πω, αυτό είναι το πόδι της. Mm-hmm. Όχι, δεν είναι το πόδι της. Καλά, τα νύχια πρέπει να τις σχολιάσω, όχι τα πόδια. Αλλά είναι και αυτό πολύ δημιουργικό. Μπράβο στον καλλιτέχνη. Πάμε στο επόμενο. Ναι, εδώ πάμε στα πόδια. Είναι... έργο τέχνης. Μα μ' αρέσει το δαχτυλίδι της, το πόδι, στο δεύτερο δάχτυλο του δεξιού ποδιού. Έχει και γκλίτερ. Ποιο? Όλα. Το πεντικιούρ. Ναι. Σ' αρέσει έτσι? Πώς περπατάει, μπορείς να μου πεις? Παπούτσια πώς βάζει. Παπούτσια, πώς περπατάει, εντάξει, πώς παπούτσια. Ναι, αλλά πώς περπατάει, αφού αυτό ακουμπάει κάτω. Κάνει και ηχορύπανση. Τι λέξεις είναι αυτό, παιδί μου, πού τις άξιε μου? Έχει ωραίο βραχιόλι, είναι κόκκινα τα νύχια, αυτό είναι ωραίο. Και δεν είναι σαν τα άλλα τα βρώμικα τα άλλα, αυτά είναι έτσι ίσια, είναι κολλημένα. Αλλά πώς τα κόλλεις? Πού τα βρήκε αυτά? Ωραίες παντούφλες. Καταρχάς είναι δύσκολο να τρως. Όχι, το με τα νύχια των ποδιών. Ή πού είσαι? Ναι, εδώ είμαι. Είπα, σκεφτόμουν την απόγευμα. Είναι δύσκολο να τρως, εντάξει. Πώς κοιμάσαι, πώς περπατάς, πώς κάνεις μπάνιο, πώς βγαίνεις έξω. Φαντάζω να έχει. Πώς βάζεις κάλτσες? Και κάνεις τρύπες στις κάλτσες για να βγαίνουν τα δάχτυλα. Ναι, μήπως το καλοκαίρι έτσι κυκλοφορεί. Αυτό είναι καλοκαιρινό. Και έτσι το χειμώνα τι τα κάνει? Τα κόβει μήπως. Και μετά ξανά μακρέν. Ναι. Εντάξει,
Το είδαμε κι αυτό. Πάμε στο επόμενο. Ω, καβουράκια. Αυτό είναι κάτι θαλασσινό. Είναι... Ναι, έχει... Είναι σαν καβουράκια. Είναι πολύ ωραία. Εντάξει, αυτά είναι καλύτερα από τα άλλα τα προηγούμενα. Είναι για κάποια έκθεση λογικά. Έκθεση νυχιών. Έχει ωραία αυτά εδώ. Τα... αυτά. Αυτά είναι σαν κοράλια, πώς λέγονται κορά. Δεν ξέρω. Όπα, γύρισε. Εντάξει, αυτά είναι σχετικά καλά με, σε σύγκριση με τα άλλα που είδαμε. Αυτό είναι εργοτέχνης. Ναι, αυτό είναι εργοτέχνης, αλλά ήταν εργοτέχνης λαϊκής. Της Ινδίας. Αυτά είναι εντάξει, καλά. Πολύ ωραία, μου αρέσουν. Έχει κοχύλια. Έχει πολλά κοχύλια στο χέρι της. Έχει και βραχιόλι. Είναι έτσι πορτοκαλί. Μ' αρέσουν. Αυτά είναι θαλασσινά. Μου θυμίζει καλοκαίρι. Πάμε στο επόμενο. Είμαστε στο επόμενο. Και αυτό είναι ωραίο. Εντάξει, κοίτα. Σε σύγκριση με τα άλλα, δεν είναι κάτι καλό. Ναι, αλλά δεν είναι πρακτικό. Δεν είναι... Αυτό το παπούτσι είναι άχρηστο. Mm-hmm. Αλλά γενικά εντάξει, με αυτά μπορείς να ζήσεις σε σύγκριση με αυτά. Με αυτά ζεις ακόμα, αντέχεις, μπορείς να φας, μπορείς να ξυθείς, να κάνεις ό,τι θες. Αυτό το παπούτσι τι το έβαλε, με μία μπήλια εδώ, μαύρη. Είναι άχρηστο, κατά γνώμη μου. Είναι πολύ αδόνο το χρώμα, δεν μ' αρέσει. Και... Τι άλλο. Εντάξει, καλά είναι. Γιατί τα έβαλες εδώ, δεν είναι χάλα. Δεν είναι χάλα. Όχι. Εντάξει, αφού δεν είναι χάλα, αυτά εντάξει. Ω, τα επόμενα. Έπρεπε να βάλεις κάτι ουρανοξύστες στα νύχια. Αυτά είναι πολύ καλά. Ω, τέλεια. Έχει ολόκληρο κόσμο στα νύχια της. Έβαλε ό,τι μπήλια βρήκε. Ό,τι βρήκε μες στο σπίτι. Όχι, έβαλε κόλλα. Μεγάλο σε νύχια. Έβαλε κόλλα και πήγε κάτω από το ψυγείο της. Έτσι. Και κόλλησαν όλα. Κάτω από το ψυγείο έχει τέτοια. Τώρα το είδα το ψυγείο και μου ήρθε. Αφού κάτω από το ψυγείο έχει τα πάντα. Είναι αρκετά καλά. Να μην έχει όλο αυτό το σκουπίδι για πάνω. Είναι πολύ μακριά, δεν μ' αρέσουν. Είναι πολύ άβολα αυτά τα μακριά. Ούτε το πιο πρακτικό, το πιο... Έχει σκουλαρίκι στο χέρι! Σκουλαρίκι στο χέρι? Να, κοίτα εδώ! Μάλιστα, τι άλλο αυτό. Το καζανάκι να το πατήσεις, πώς να το πατήσεις με αυτά τα... Δεν το πατάς, δεν μπορείς. Το πατάς. Δεν μπορείς. Δεν έχει πάει αφού μπαίνει μέσα. Όποιο καζανάκι είναι πρέπει να βάζει το δάχτυλο μέσα. Με το πώς. Παίρνουν ένα μολυβάκι ή κάτι και πατάνε. Δεν μπορούν να μετανοίξουν. Κυκλοφορείς με το μολυβάκι. Με το μολυβάκι αυτό κάνουν. Δεν μπορούν να. Φαντάσου και τόσο μακριά. Μέχρι αυτό δεν λέμε για να ξύσει τη μύτη σου, να ασκαλίσει τη μύτη σου, να ξύνει τα αυτιά σου κτλ. Ή το μάτι να. Το κάνει έτσι. Από μακριά. Τα δαχτυλίδια της ταιριάζουν. Όλα ταιριάζουν αυτά. Έχει όλα τα χρώματα του κόσμου εδώ πάνω. Είναι μάλλον κάποια, για κάποια έκθεση και αυτό. Έκθεση νυχιών. Παντοπολείο. Έχει ολόκληρο παντοπολείο πάνω της. Όχι πάλι. Αυτό είναι από την ίδια έκθεση και το επόμενο. Πάλι έχει όλα αυτό. Εδώ πήγε κάτω από τον κήπο. Κάπου. Γιατί. Κάτω από. Από την αποθήκη του κήπου της. Έχει πολλά πράσινα.
Έχει φυτά πάνω. Από ό,τι φαίνεται, έχει λουλούδια. Το ίδιο πράγμα έκανα, τα μάζεψε. Είναι, νομίζω, πιο λεπτά από τα προηγούμενα. Τι λέω, πιο μακριά από τα προηγούμενα. Όχι, ίδια είναι. Είναι περίεργα, σαν τα προηγούμενα. Πάλι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, μόνο φωτογραφία μπορείς να βγάλεις έτσι σαν πεταλούδα. Στη χρησιμεύουν αυτά τα νύχια. Σε τι χρησιμεύουν, ναι. Δεν ξέρω σε τι χρησιμεύουν. Σε πουθενά τα συγκεκριμένα. Αν τα έβαλε μόνο για τη φωτογράφηση, εντάξει. Αλλά αν τα έχει καθημερινά, όχι, εντάξει. Αυτά είναι σχεδόν ίδια. Είναι και τα δύο χάλια. Οπότε πάμε στα επόμενα. Αυτό είναι Halloween. Έχει κάτι μέσα, το μάτι. Έχει νύχια. Μια χαρά είναι τα νύχια χωρίς τα τέτοια από πάνω, τα μπυλάκια, τα μάτια. Νύχια, έχει βάλει κόλλα σαν τέτοιο, σαν αίμα. Έχει βάλει χρωματιστά μπαλάκια. Μάτια. Το ένα έχει δύο έχουν δύο μπαλάκια, μάτια, και το ένα είναι ανοιχτό. Αυτό το ανοιχτό τι ακριβώς έχει μέσα, τι είναι αυτό? Ξέρω, και καλά σαν είναι τραυματισμένο, αηδία. Ιου, δεν μπορώ να το βλέπω. Φαντάζομαι να κυκλοφορείς και να έχεις μπάλα πάνω στο νύχι. Ξέρεις πόσο χάλια είναι. Αισθάνεσαι βάρος τα νύχια, ότι κάτι σε ενοχλεί, ότι κάτι είναι και χοντροκομμένα, είναι και αηδία. Εντάξει, χωρίς τα μάτια μια χαρά θα ήταν, τουλάχιστον κάπως κάτι σώζεται. Αλλά μάλλον είναι για το Halloween. Είναι για το Halloween. Αν είναι για το Halloween μόνο, εντάξει. Τότε μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Αυτά μ' άρεσαν κάπως. Κοίτα, σε σύγκριση με τα άλλα που ήταν. Πούντα. Αυτά εδώ. Καλά, όλα σε σύγκριση με αυτά εδώ είναι μια χαρά. Αλλά εντάξει, είναι κάπως να έχεις τέτοια νύχια. Πάμε στο επόμενο. Αυτό είναι πάλι ποντοπολείο. Έχει και ένα. Μία τρύπα. Που έχει σαν μια λυσίδα. Μην τη φύγει κανένα. Μην χαθεί. Την κρατάει ο μπαμπάς από εκεί με την αλυσίδα και την πηγαίνει. Έχει λουλούδια, έχει στρασάκια. Πάρα πολλά στρασάκια. Τα μάτια μου πονάνε τα στρασάκια. Πάλι πήγε κάτω από το καναπέ της. Γιατί μου λοιπόν κάπου κάτω που έπρεπε. Μήπως στην ντουλάπα έχει τα στρασάκια, τι κάτω από το καναπέ έχει τα στρασάκια. Καλά, κάτω από το καναπέ τα πάντα έχει. Έχουν πρόβλημα όλοι που μπαίνουν κάτω από τα έπιπλα. Τι θέλουν κάτω από τα έπιπλα. Γι' αυτό τους βγαίνουν τα χειρότερα νύχια. Ναι, ναι. Κοίτα, εδώ το σχήμα εντάξει. Να μην είχε αυτά τα στρασάκια, μια χαρά θα ήταν. Είναι πιο μικρά από τα υπόλοιπα, τα προηγούμενα που είδαμε. Και κάπως αντέχεις με αυτό. Είναι το καλύτερο νομίζω που είδαμε μέχρι τώρα. Ναι. Ναι. Αλλά εντάξει. Πάμε να δούμε και το επόμενο. Δεν τον έχω τι να πω. Επειδή είναι φυσιολογικά κάπως. Αυτό τι είναι, αυτό είναι ζώο. Έχει ζώο πάνω στα νύχια της. Έχει τρίχες. Είναι σαν τα προηγούμενα που είχε τον εαυτό της πάνω στα νύχια. Αλλά αυτό έχει κάποιο ζώο. Από πού τη ξεκόλλησε τι τρίχε. Ζώο. Ζώο, ναι. Γούνα πρέπει να έχει, τι έχει. Ζώο. Γούνα. Πού τα ξεκόλλησε τα νύχια τη. Φύρε. Τα κόλλησε. Και έμειναν τρίχε. Αυτά, κοίτα.
να μην είχαν τις τρίχες, όλα να μην είχαν τα στρασάκια τους, τις τρίχες τους, μια χαρά θα ήταν. Αλλά είναι και αυτά κάπως καλά. Ναι, αλλά με τη γούνα πάνω. Καλά είναι. Θα τρως και θα τρως τρίχες. Καφέ. Αλλά εντάξει. Της αρέσει από ό,τι φαίνεται, χαμογελάει. Εμένα δεν μ' αρέσει. Χάλια είναι. Χάλια είναι, όχι, τι να μ' αρέσει. Είναι μικρά και αυτά όμως. Εντάξει, μικρά είναι, αλλά είναι ενδιαστικά είναι. Χάλια. Γούνα να βάλεις. Πάμε στο επόμενο. Α! Μήπως μένει κάπου βόρεια και κρυώνουν τα νύχια της. Α! 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 Τι έγινε. Α! Είναι πολύ ωραίες οι γριές εδώ. Τα νύχια σε τις γριές. Μ' αρέσει το παντελόνι της, τα παπούτσια της είναι ωραία και της άλλης, οι γόβες της. Έχουν ωραίες μπλούζες. Ναι. Και ωραία μαλλιά. Άντρας είναι αυτός! Ποιο παιδί μου? Αυτό είναι άντρας! Ναι! Ναι! Θα κλά... Τα νύχια της είναι σβρλώτα. Του. Είναι σβρλώτα σαν... Μάλλον έτσι γίνονται τα νύχια όταν μακρύνουνε πολύ. Αλλά πόσο χρόνια πρέπει να μετακόψουν να γίνονται έτσι? Μάλλον δεν το έχει κόψει ποτέ. Φάρμακο το σου βάζουν. Όχι, μάλλον δεν έχει κόψει ποτέ τα νύχια του και πώς ζει. Δε σπάνε. Κάποιο είναι πιο μικρό, κάποιο πιο μεγάλο. Αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό. Τη Αλενή τα νύχια είναι ισιωμένα, τα ίσιωσε. Έχει κάνει ισιωτική. Ναι, έχει κάνει ισιωτική. Γιατί κοίτα, αυτού νου τα νύχια είναι σβερλωτά και τις άλλες είναι ίσια, σαν μπάλα. Και... πώς το κάνει. Γιατί είναι έτσι. Έπρεπε, δεν πρέπει να είναι σβερλωτά. Δεν ξέρω. Πώς τα ίσιωσε. Μήπως κάθε άνθρωπο βγαίνουν διαφορετικά. Ναι. Σε μένα θα βγει τετράγωνο θα κάνει. Δεν είναι σώμα στο ίδιο. Δεν καταλαβαίνω, αλλά είναι αηδία. Είναι και γριές τώρα. Γρι... Γρι... Καλή άνθρωποι πες. Ηλικιωμένη. Α, μπράβο. Γρι... Και πώς ζουν έτσι. Πώς θα παίρνουν τα φάρμακα. Πώς τη λένε. Και... τα χάπια τους τα παίρνουν έτσι. Ξέρω εγώ πως κάπως τους. Εντάξει, πάμε στο επόμενο. Αυτά, ένα εδώ κανονικό νύχι. Τι είναι αυτό όλα αυτά που μας δείχνετε? Αυτά είναι μικρούλια και γενικά καλά. Ας εξαιρέσουμε ότι έχουν νεκρούς πάνω. Είναι πολύ καλά. Αυτά τα δύο είναι καλά, επειδή έχουν απλά τη ταινία αυτή. Γάζα. Γάζα, τη ταινία. Και αυτά εδώ τα δύο έχουν και μάτια. Το ένα έχει πόδια να βγαίνουν. Τα πόδια, δεν ξέρω. Και φωτίζουν στο σκοτάδι. Αυτά εντάξει. Τα άλλα που είδαμε ήταν... έχουμε δει και χειρότερα. Αυτά είναι κάπως καλά. Μπορείς να αντέξεις ακόμα, μπορείς να φας, να κοιμηθείς, να ξυθείς, να πας τουαλέτα, να κάνεις ό,τι θες. Αυτά μ' άρεσαν. Είναι, και αυτά Halloween είναι. Πάμε στα επόμενα, θέλω κάτι πιο... Α, και αυτά καλά είναι. Όχι, το χάλασε το νύχι αυτό. Γιατί το... Δηλαδή, όταν... κόβεται ένα νύχι. Αυτό είναι ψεύτικο καταρχάς. Το κάνουν με ζελέ, με τέτοιο, ένα υλικό υγρό που το κάνεις όπως θέλεις. Το τελείγουν γύρω γύρω από ένα πράγμα. Εντάξει, είναι καλά, αν δεν υπήρχε αυτό εδώ το νύχι. Είναι καλά. Με αυτό δεν μπορείς να κάνεις κάτι, γιατί καταρχάς είναι... δεν είναι βολικό, γιατί νιώθεις σαν να μην... σαν να μην έχεις κάτι, να σου λείπει κάτι. Το νύχι, το μισό. Δεν μ' άρεσαν αυτά, όχι.
Δεν μ' άρεσε. Πάμε στο επόμενο. Ω, όχι, όχι! Τι έγινε? Καλά, εντάξει, αυτό τον είχε, θα το πάμε τη σειρά. Αυτό τον είχε είναι σαν τα προηγούμενα. Είπα την άποψή μου γι' αυτό, εντάξει. Το άλλο, αυτό εδώ, είναι σαν χτένα. Έχουν κάνει κάτι τέτοια... Σαν κάποια εργαλεία είναι. Ναι, δεν ξέρω τι εργαλεία είναι, αλλά έχουν κάνει τέτοια. Και όταν σπάει καταρχάς τον ήχη, βγαίνουν αυτές οι βλακίες. Γιατί δεν είναι βολικό, δηλαδή ξύνεσαι και... Πώς να το περιγράψω, δεν ξέρω. Το άλλο έχει τρίχα. Τρύπα. Δεν το σχολιάζω. Το άλλο έχει τρύπα, δεν το σχολιάζω καν. Okay. Και το άλλο είναι σαν οδοντογλυφή. Δεν μπορείς να ξύνεις τα δόντια σου. Αυτό είναι καλό. Μήπως τα χρησιμοποιείς σε κάτι, κάθε νύχια έχει κάποιο. Κάποια τι, χρήση. Χτένα. Ξέρω εγώ. Το ένα είναι ένα σπεράλ, κάτι κάνει. Το να. Άλλο. Με τα νύχια. Ξέρω. Πάμε στο επόμενο. Αυτό είναι νύχι. Όχι, τελειώσανε. Ναι. Τελειώσανε. Νομίζω είναι νύχι αυτό. Τελειώσανε. Είναι περίεργα τα μεγάλα νύχια. Και τα μικρά μπορεί να είναι περίεργα. Δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε κανένα. Εκτός από αυτό που είναι με το Halloween που είναι τα μικρούλια, τα καλά, τα άσπρα. Με τα μάτια που φωτίζουν στο σκοτάδι. Αυτά ήταν κάπως καλά. Αλλά εντάξει, δεν θα ήθελα να τα έχω. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσαν τα περίεργα νύχια, τα πιο χάλια νύχια που υπάρχουν. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να βάλετε like, να γραφτείτε στο κανάλι μου, στο κανάλι της μαμάς μου, το MC Live Vlog και στο κανάλι του αδερφού μου, το... πώς λέτε? Το Family Box Jar. Και εμείς σας λέμε... Και εγώ. Εγώ και εδώ. Έχεις κάποιον, ναι. Ναι. Και εγώ σας λέω γεια σας!